κακό συνέβη μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και το βρέφος που δεν είχε καν κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής του έσβησε για πάντα. Η είδηση του θανάτου του μικρού αγοριού ηλικίας περίπου 11 μηνών σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία της Μεσαράς, το Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο που ζουν οι τραγικοί γονείς, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αφήσει σε φιλικά τους πρόσωπα το μωρό για να πάνε στο μεροκάματο. Δυστυχώς όμως η μοίρα, χωρίς να το γνωρίζουν, έπαιζε το δικό της τραγικό παιχνίδι, καθώς το μικρό παιδί τους έμελε να μην το ξαναδούν ζωντανό. Τι να πω. Τα αφήσαν οι γονείς τους άλλο πρόσωπο, τώρα συγγενικό, ήταν φιλικό, δεν ξέρω. Αλλά αυτό όποιος και να το κρατάει, άμα είναι γραμμένο, δεν το αποφεύγει. Από ό,τι άκουσα, δούλευε η γυναίκα, δεν ήταν ούτε σε βόλτα, ούτε σε τίποτα. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα μέσα, πριν να προλάβεις να το συνειδητοποιήσεις. Τι να πεις, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Στην αρχή ήρθαν και μας είπαν ότι το παιδάκι έπεσε από ύψος. Μετά το αλλάξανε, λέει, όχι, κατάπιε κάτι. Μετά ξανά άλλαζαν, συνέχεια όσο άλλαζαν τις πληροφορίες, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά τελικά νομίζω ότι αυτό που είπαν την πρώτη στιγμή που ήταν πιεσμένοι αρκετά, αυτό ήταν τελικά, ότι ναι, κάτι κατάπιε. Ήταν θέμα ότι έκλεισαν οι αεραγωγοί. Παρά τις προσπάθειες δεν κάναμε τίποτα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μικρός κατάπιε κάτι που έκλεισε τους αεραγωγούς του και αυτό στάθηκε η αφορμή το αγοράκι να αφήσει την τελευταία του πνοή πριν καν ακόμη φτάσει στο κέντρο υγείας Μυρών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που προκάλεσε την πνιγμονή ήταν ένα φασόλι. Το άτυχο βρέφος που έφτασε στο κέντρο υγείας Μυρών περίμεναν νοσηλευτές και γιατροί, όπως επίσης και ένας ιδιώτης παιδίατρος. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν και πολλά, καθώς το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε στο κέντρο υγείας νεκρό. Το ΕΚΑΒ ενημέρωσε εμάς ότι φέρνουν ένα παιδί, δεν δείχνει καθόλου καλά. Και υπήρχε εδώ και ιδιώτης παιδίατρος και οι τρεις εφημερεύοντες. Γενικά έγινε όλη η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα, ό,τι μπορέσαμε από εδώ, αλλά δεν είχαμε απόδοση. Από την αρχή δηλαδή δεν αποδίδε καλά το περιστατικό. Ήταν ήδη χιανοτικό όταν το φέρανε. Είχαν αφήσει το παιδάκι σε κάποιους να προσέχουν για να πάνε για ελιές, να μαζέψουν τις ελιές. Τώρα τι έγινε ακριβώς? Τι μεροκάματο κι αυτό, Βέβαια, σίγουρα. Να φύγεις να πας για μεροκάματο και να γυρίσεις να βρεις το παιδί σου. Σίγουρα. Το παιδί, αν και διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο κέντρο υγείας Μυρών, δυστυχώς δεν άλλαξε εικόνα στη διαδρομή και επί της ουσίας μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που σήμερα πραγματοποιήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, δείχνοντας ότι η αιτία θανάτου είναι η πνιγμονή και ο θάνατος του παιδιού ατύχημα. Μιλώντας στο neacrete.gr, ο αναπληρωτής διοικητής του Παγνή Γιάννης Φανουριάκης διευκρίνησε. Ο θάνατος του μωρού είναι ατυχηματικός. Η αιτία θανάτου είναι πνιγμονή, δηλαδή απόφραξη αεροφόρων οδών. Το στείλαν στο Παγνή διασωληνωμένο, μήπως και, αλλά εντάξει, μήπως και γινόταν κάτι ακόμα. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ελπίδα. Υπενθυμίζεται ότι το 11μηνο βρέφος είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις περίπου εβδομάδες, καθώς πριν από λίγο χρονικό διάστημα σημειώθηκε στο Φουρνέ Χανίων ένα ακόμη τραγικό περιστατικό. Τα στοιχεία για το θάνατο του τότε 8χρονου έκαναν λόγο για ατύχημα, πιθανή ρόφηση ξένου σώματος και ότι ο θάνατος του μικρού αγοριού επήλθε συνέπεια πνιγμονής, δηλαδή ασφυξίας που προκαλείται από απόφραξη των αναπνευστικών οδών, έχοντας ως αποτέλεσμα να υπάρξει εγκεφαλική νέκρωση και ακολούθως νέκρωση και των υπολείπων ζωτικών οργάνων.